η Εθνική Ομάδα Πόλο πήρε τα εύσημα από το κοινό του Ηρακλείου αλλά και από τον ερασιτέχνη Όφη σε ειδική εκδήλωση που ετοίμασε προς τιμήν της. Το Ηράκλειο δεν λέει αντίο στους παγκόσμιους αλλά εις το επανειδήν. Στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησαν τρία παιδιά από την Κρήτη. Ο Δημήτρης Κουμπάκης από τα Χανιά, ο Βασίλης Καβουσανός από το Ηράκλειο που έκανε ντεμπούτο, αλλά και ο Κωνσταντίνος Γκούβης που πολλοί δεν γνωρίζουν σήμερα ότι είναι Ηρακλειώτης. Η εθνική μας έχει δείξει ποια είναι. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν θα κρυθούμε για αυτό το παιχνίδι τώρα. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Εντάξει, παίξαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Είμαστε μαχητικοί πάντα. Ένα υπέροχο τουρνουά εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστούμε για όλα. Αυτά. Είδαμε ένα πολύ θερμό κοινό πραγματικά, ειδικά σήμερα. Ήταν μια κερκίδα που θύμισε μεγάλες εποχές. Ήταν τρομερά και τις τρεις μέρες που ήμασταν που παίζαμε τα παιχνίδια. Μας άρεσε πάρα πολύ. Νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Μακάρι να ξανασυμβεί. Βασίλη Καβουσανέ, εδώ στο κολυμβητήριο που ήταν το πρώτο σου σπίτι, εδώ που έκανες το ξεκίνημά σου, έζησες μια μεγάλη εμπειρία. Πρώτη σου συμμετοχή σε αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Πράγματι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Χτες ήταν η πρώτη μου συμμετοχή με την Ολλανδία. Ήταν κάτι το μοναδικό που. Γιατί εδώ, εγώ εδώ μεγάλωσα, εδώ ξεκίνησα να παίζω Πόλο. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή για μένα να είμαι στην αποστολή και να ακούω τον εθνικό ύμνο μαζί με όλους αυτούς τους παίκτες. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι η τιμή μου που είμαι συμπαίκτης με αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω το μέλλον πώς θα είναι τώρα της ομάδας. Η συνέχεια, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έζησα αυτές τις στιγμές εδώ, σε ένα κατάμεστο κολυμπητήριο. Και μακάρι να επαναληφθεί σύντομα, μακάρι. Κώστα Γκούβη, να πούμε καταρχάς ότι είσαι σε ένα κολυμβητήριο σήμερα με την εθνική ομάδα, αυτές τις μέρες μάλλον, που για σένα ήταν το πρώτο σου σπίτι στο υδάτινο στοιχείο, στον υγρό στίβο, καθώς είσαι Ηρακλειώτης και με την εθνική ομάδα στο Ηράκλειο, νομίζω το συνέστημα είναι ακόμα πιο έντονο για σένα. Όντως, χάρηκα πάρα πολύ που γύρισα εδώ που ξεκίνησα το πόλο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε την νίκη σε ένα κολυμβητήριο γεμάτο με κόσμο υπέρ μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε στη συνέχεια. Να θυμηθείς το ξεκίνημά σου, ήταν στον κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου, τμήμα Πόλο. Ποιον είχες προπονητή, πώς έγινε η αρχή, αν μπορείς να μας πεις δύο λόγια. Ναι, είχα προπονητή τον Άσκο τον Κασάμποβ, τώρα είναι σε άλλο κολυμβητήριο. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Πόλο, απλά η μητέρα μου με έγραψε μια μέρα στο Πόλο, χωρίς να ξέρω για δοκιμαστικό. Ήρθα εδώ πέρα πρώτη μέρα, μου άρεσε πολύ και συνέχισα. Δεν ήταν κάτι που είχαμε προγραμματίσει, απλά έτυχε. Εσύ θέλεις να ευχηθείς κάτι στην ομάδα που σε ανέδειξε τον Όφη, που είναι στην Α2, αλλά θέλει κάποια στιγμή να ξαναπαίξει στην Α1. Ναι, γνωρίζω ότι θέλω να ξανανεύω στην Α1. Μακάρι, τους το εύχομαι. Μακάρι να ξαναδεχθούν στην Α1. Ήταν κάτι το μοναδικό και εμείς που το είχαμε πετύχει να ανεβούμε στην πρώτη κατηγορία και που παίξαμε και στην πρώτη κατηγορία με τις καλύτερες ομάδες. Τους το εύχομαι, ελπίζω να είναι στους στόχους τους, γιατί το να παίζεις στην πρώτη κατηγορία είναι κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Σίγουρα και αυτά τα παιδιά είναι πεινασμένα να δοκιμάσουν τα παραπάνω. Ξέρω ότι η ομάδα στηρίζεται πάρα πολύ σε νέα παιδιά, τα οποία τα ξέρω κιόλας.